Ευρωπαϊκή Περιοδία έχει επιδοθεί τις τελευταίες ώρες ο Βλοντιμίρ Τζελένσκι σε μια προσπάθεια να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για περισσότερη στρατιωτική ενίσχυση προς την Ουκρανία. Μετά το Βερολίνο, σειρά είχε το Παρίσι. Εκεί συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπου και οι δύο ηγέτες κάλεσαν τη Δύση σε επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Επόμενος σταθμός του Ουκρανού Προέδρου το Λονδίνο. Οι φίλοι και σύμμαχοι Σούνακ Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Checkers Court, την εξοχική πρωθυπουργική κατοικία. We concentrate on military support and thank you very much for this package that you prepared. Great, huge. Η Βρετανία την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε για την παράδοση των μεγάλων βεληνικών πυράβλων Storm Shadow. But I think it's important for the Kremlin to also know that we're not going away. Right, we are here for the long term. We remain steadfast in wanting to defend Ukraine. Η αναζήτηση στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας έχει προκαλέσει την οργήλη αντίδραση του Κρεμλίνου. Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον ηγέτη της Βάγκνερ, Μπριγκόζιν, δεν έχουν τελειωμό. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, ο εχθρός πλέον του Πούτιν είχε προτείνει να αποκαλύψει στο Κίεβο θέσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Ως αντάλλαγμα, σύμφωνα πάντα με τα όσα η Αμερικανική εφημερίδα δημοσιεύει, ζητούσε να αποσύρουν οι Ουκρανοί διοικητές τους στρατιώτες γύρω από τον Μπαχμούτ. Η εφημερίδα επικαλείται έγγραφα που διέρευσαν από τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και συνεχίζει λέγοντας πως η Ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση. Ο ίδιος ο Μπριγκόζιν διαψεύδει τα δημοσιεύματα και μιλά για γελοιότητες.